Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι διαχρονικά, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν αποδέχεται τίποτα. Ότι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, ότι υπάρχουν δηλώσεις αξιωματούχων και του ίδιου του Προέδρου. Και εσείς ο ίδιος έχετε βρεθεί στο στόχαστρο, δεν έχετε βρεθεί. Ακριβώς. Στα τουρκικά μέσα, νομίζω. Και του ίδιου του Προέδρου της Τουρκίας, ο οποίος έκτομε απειλές, αλλά και παράλογες απαιτήσεις και ανιστόριστες εκφράσεις. Σε κάθε όμως περίπτωση, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η γεωπολιτική πλέον θέση της Ελλάδος, η αμυντική θωράκιση της χώρας, η ενίσχυση του εξοπλισμού έχουν ενδυναμώσει το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδας μας. Επομένως, επειδή η Τουρκία το γνωρίζει αυτό πάρα πολύ καλά, γι' αυτό συχνά πυκνά εξτομίζει απειλές, προχωρά σε προκλήσεις. Όλα αυτά δεν μας πτωούν και θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα αυτό. Από την άλλη, εμείς θα συνεχίσουμε το πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο ήδη έχει υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη, από τα Ραφάλ μέχρι τις φρεγάτες, μέχρι βεβαίως την συνολική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του λιμενικού σώματος. Ας το πούμε, είναι αυξημένα τα αντανακλαστικά, ενδεχομένως υπάρχει και ένας ανασχεδιασμός ώστε να βρίσκεται σε εγρήγορση από πλευράς της θάλασσας. 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, τα στελέχη του λιμενικού σώματος, τα στελέχη του Υπουργείου Άμυνας επαγρυπνούν, προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Παραβιάσεις γίνονται, κύριε Πλαγιωτάκη? Τι καταγράφετε εσείς στο Υπουργείο? Κοιτάξτε, έχουμε αντιμετωπίσει. Είναι συχνές αυτό? Έχουμε αντιμετωπίσει περιστατικά παραβίασης των χωρικών μας δυνάτων και βεβαίως εκεί υπάρχει άμεση παρέμβαση του λιμενικού. Κατά καιρούς βλέπουμε και διάφορα βίντεο να βγαίνουν στη δημοσιότητα, είτε με τουρκικά σκάφη. Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως πειρατή στο Αιγαίο και προσπαθεί πολλές φορές να διαστρεβλώσει ακόμα και την πραγματικότητα. Σε όλα αυτά όμως εμείς απαντάμε με ψυχραιμία, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με απόλυτη αποφασιστικότητα την προστασία των συνόρων μας. Όταν λέτε γίνονται παραβιάσεις, είναι συχνές αυτές, είναι σε καθημερινό επίπεδο, ποια είναι η συχνότητά τους? Κοιτάξτε, και μέχρι που φτάνουν δηλαδή? Τα στελέχη μας αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους περιστατικά και έχουν αντιμετωπίσει αρκετές φορές. Όμως, όπως έχετε δει και εσείς και όπως έχετε διαπιστώσει, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αντιδρούν και με αποφασιστικότητα από τη μια και από την άλλη βέβαια με απόλυτη ψυχραιμία. Εμείς δεν πρόκειται να παίξουμε το παιχνίδι της Τουρκίας. Η Τουρκία αντιθέτως προσπαθεί να προκαλέσει το επεισόδιο. Εμείς όμως, και να κάνετε ένα σε λάθος, όλα αυτά, να σε γίνει όλα ένα αυτά, λάθος από την Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείρισή τους και βέβαια θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάναμε και σήμερα, με την ίδια θέρμανση και με την ίδια αποτελεσματικότητα. Οι παραβιάσεις φτάνουν μέχρι και εδώ στην Κρήτη? Έχετε εικόνα, έχετε όχι, κάποια περιστατικά που γνωρίζετε? Όχι, δεν υπάρχουν. Όταν λέτε γίνονται παραβιάσεις, εννοείται στα 6 ναυτικά? Ακριβώς. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα που φαντάζομαι από την ερώτησή μου περιμένετε το επόμενο. Δηλαδή, κάτω από τα 6 ναυτικά, πριν τα 6 ναυτικά, να το διατυπώσω, δεν είναι παραβίαση? Προσέξτε, η Ελλάδα διατηρεί αναφέρονται το δικαίωμά της για να ασκήσει την επέκταση των χωρικών δυνατοτήτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν προαναγγέλλεται στην γεωπολιτική σκακέρα, αφού διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον σε γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο. Να είστε βέβαιοι ότι, όπως έχει αποδείξει η Ελλάδα και στο Ιόνιο, θα το ασκήσει την κατάλληλη χρονική στιγμή. Και βέβαια, σε αυτό το πλάνο μέσα μιλάμε για την Κρήτη, τα 12 ναυτικά μίλια της Κρήτης. Στην Κρήτη, δηλαδή. Σας είπα ότι όλα είναι αυτά... Είναι το νότια και δυτικά. Σας είπα ότι όλα αυτά δεν προαναγγέλλονται. Η Ελλάδα έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια
Δεν προαναγγέλλονται, αλλά διαραίονται. Έξω, δεν προαναγγέλλονται. Πρέπει να είμαστε αρκετά σοβαροί πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα. Mm-hmm. Είναι αναφέρονται δικαίωμά μας. Εμείς θα το ασκήσουμε την κατάλληλη στιγμή και βεβαίως, σας είπα, σε όλες αυτές τις προκλήσεις εμείς έχουμε αποδείξει ότι και θωρακίζουμε την άμυνα της πατρίδα μας, έχουμε διευρύνει τη συμμαχία μας με την Αίγυπτο, mm-hmm. το Ισραήλ, την πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία με την Γαλλία. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι η χώρα μας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναβαθμιστεί. Και βέβαια έχουμε συχνά πυκνά δηλώσεις που ουσιαστικά αναγνωρίζουν και από ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και από εταίρους μας που αναγνωρίζουν το δίκαιο των ελληνικών θέσεων. Ναι. Κύριε Πλακιωτάκη, αυτό που θέλω να ρωτήσω σε σχέση με την επέκταση, όπως είπατε, δεν προαναγγέλλεται και αντιλαμβάνομαι ότι εσείς δεν θέλετε να πείτε περισσότερα γύρω από αυτό. Ωστόσο, οι πληροφορίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα πολλές φορές κάνουν λόγο για τμηματική επέκταση νότια και δυτικά της Κρήτης. Έχω ρωτήσει τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Ευρωβουλευτή σε αυτή εδώ την εκπομπή προσφάτως, τι θα σήμαινε μια ενιαία επέκταση και ανατολικά. Θέλετε να το απαντήσετε κι εσείς? Σας είπα... Η άποψη δική του είναι ότι θα γίνει πόλεμος. Σας είπα... Η δική σας... Σας είπα ότι αυτό είναι αναφέροντο δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο θα ασκηθεί την κατάλληλη στιγμή. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι τέτοιου είδους ζητήματα δεν προαναγγέλλονται. Μάλιστα.